Έχουμε ήδη στη τηλεφωνική γραμμή. Φαντάζομαι, κύριε Φίλη, καλησπέρα σας για το θέμα αυτό της δήλωσής σας. Πόσα μακαρόνια τρώει ο κόσμος. Ναι, το οποίο είναι. Ναι, σας ακούμε. Εγώ είπα ότι τα κανάλια χθες έκαναν επίθεση στην κυβέρνηση, εμφανίζοντας το λογαριασμό ότι τα μακαρόνια θα πάνε στο 23%. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Δίνουμε μάχη να μείνουν στο 13% μαζί με το καλάθι της νοικοκυράς. Και δεύτερον, ότι θα ξοδεύουν 800 ευρώ το χρόνο οι καταναλωτές για τα μακαρόνια και το πούμα. Δηλαδή. Κύριε Φίλη, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο. Ακούστε με, εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι μόνο τα μακαρόνια, είναι τα ρύζια, είναι τα όσπρια, είναι το τόστ, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά μαζί συγκροτούν μια επιπλέον δαπάνη. Με συγχωρείτε, έλεγα ότι όλα αυτά μαζί συγκροτούν μια επιπλέον δαπάνη. Βεβαίως. Ούτε στα βίντεο. Γι' αυτό δίνει μάχη η κυβέρνηση τα τρόφιμα να μείνουν στο 13%. Αυτό λέμε. Αλλά η δημαγωγία και η υποβλημία παρουσίαση της πρόταση της κυβέρνησης. Ότι δίθεν τα μακαρόνια οι πολίτες θα χάσουν 800 ευρώ το χρόνο, αυτό είναι δημοσιογραφία. Με συγχωρείτε, κύριε Φιλή, με συγχωρείτε. Ναι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το τι σημαίνει καλάθι της νοικοκυράς, επιτρέψτε μου να σας πω, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Όταν όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα επιβαρύνονται, μαζεύεται ένας λογαριασμός. Προσωπικά δεν τον έχω υπολογίσει πόσος είναι, αλλά μην νομίζετε ότι είναι αμεληταίος. Και μην νομίζετε ότι αυτό το γεγονός, ότι αυτή η επισήμανση έχει κάποια πρόθεση, κρύπει κάποια πρόθεση, κάποιο κίνητρο. Κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση. Είναι μία από όλα τα κανάλια, το παράδειγμα με τα μακαρόνια. Θέλω να σας πω ότι εδώ είναι σημαίνει η δουλειά. Δεν το επισημάνουμε τώρα, το έχουμε επισημάνει από την αρχή και μάλιστα ως παράδοξο. Ναι. Με την έννοια την εξής, ότι στο 23% πάει το μακαρόνι και μένει το φιλέτο στο 13%. Αυτό είναι μια παραδοξότητα ή ο φρέσκος Σολωμός. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και αναφέρομαι στη δική μας την πρόταση, την πρόταση στην ελληνική. Στη δική μας την πρόταση αναφέρομαι, στην πρόταση την ελληνική. Όπως την έχουμε και δεν έχει διαψευστεί. Υπό την έννοια. Όχι. Υπό την έννοια ότι είναι συσκευασμένο τρόφιμο. Τα συσκευασμένα όλα, γι' αυτό και τα τόστ πάνε εκεί πέρα που τρώνε τα παιδάκια. Όλα τα συσκευασμένα πάνε στο 23. Και επαναλαμβάνω, ουδείς κλείνει τα μάτια στην ακρίβεια αν το 13 πάει στο 23% κάτι. Επισημαίνω όμως ότι δυστυχώς τα κανάλια με νέα ομοδοτία χθες λέγανε για τα μακαρόνια συνέχεια, τα οποία είναι 6 λεπτά σεντ το πακέτο. Αλλά πέρα από αυτό όμως, και θέλω να τονίσω, σήμερα υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα μιας επίθεσης με ναπάλμ εκ μέρους των πιστωτών. Αναφέρεστε στην πρόταση, σήμερα, την αντιπρόταση βεβαίως, των πιστωτών. Βεβαίως. Ναπάλμ είναι αυτό, δεν είναι διαπραγμάτευση. Τα καίει όλα. Εμείς είπαμε μπουρλότο. Σε αυτό συμφωνούμε βεβαίως, από ό,τι φαίνεται. Και ορθώς η κυβέρνηση είχε αμέσως θέμα και είπε να πάρει αυτά τα μέτρα αυτά. Άρα μη συζητάμε για τα μακαρόνια τώρα. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα. Τα κρίσιμα ζητήματα τώρα δεν είναι τα μακαρόνια, δεν είναι το ρύζι, δεν είναι τα όσπρια, δεν είναι το τόστ, δεν είναι τίποτα. Με συγχωρείτε. Θέλετε να πείτε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Αυτή δεν είναι λογική προσέγγιση. Δεν υπάρχουν. Τι θα πει υπάρχουν και χειρότερα. Άρα να πληρώσουμε τα μακαρόνια ακριβά επειδή μπορεί να μας βάλουν να πληρώσουμε και το γάλα και το λάδι. Να ξέρουμε ποιο είναι το μείζον και ο αντίπαλος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επίθεση των πιστωτών οι οποίοι σπρώχνουν σε μια. Απολύτως συμφωνούμε και το έχουμε επισημάνει, κύριε Φίλη. Και η κυβέρνηση κατέκτησε. Απολύτως συμφωνούμε και το έχουμε επισημάνει. Ότι δεν μασάει. Απολύτως συμφωνούμε, ξαναλέω, και το έχουμε επισημάνει. Ακούστε με λίγο. Σε αυτό απολύτως συμφωνούμε και το έχουμε επισημάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να ασκεί κριτική και στην ελληνική πρόταση, αν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι, όπως σας έλεγα και πριν, παράδοξο. Και δεν υποκλείεται καμία πρόταση. Για να μην έχουμε ωραίες μακαρονιές στη συζήτησή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε ξανά στην ελληνική.